Το πρώτο κόμμα που στηρίζει την υποψηφιότητα Νίκου Χριστοδουλίδη για τις προεδρικές εκλογές του 2023 είναι από σήμερα το Δίκο. Και μάλιστα με 132 ψήφους υπέρ στην Κεντρική Επιτροπή, καμία εναντίον και μία αποχή. Αυτήν του βουλευτή Λάρνακας Χρήστου Ορφανίδη. Η Κεντρική Επιτροπή του Δίκο, η οποία συνεδρίασε σήμερα 26 Ιουνίου με αποκλειστικό θέμα τις προεδρικές εκλογές του 2023, ενέκρινε με 132 ψήφους υπέρ και μία αποχή την εισήγηση του εκτελεστικού γραφείου για την στήριξη της ανεξάρτητης υποψηφιότητας του Νίκου Χριστοδουλίδη. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής άρχισε με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νικόλα Παπαδόπουλου, ο οποίος τάχθηκε αναφανδόν υπέρ της υποψηφιότητας Χριστοδουλίδη, τονίζοντας πως με στόχο την αλλαγή και μετά από επαφές με τους Μάριο Ηλιάδη, Αχιλέα Δημητριάδη και Νίκο Χριστοδουλίδη, το εκτελεστικό γραφείο αποφάσισε να εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή την στήριξη Νίκου Χριστοδουλίδη. Πήραμε τα μηνύματα των καιρών της κοινωνίας και των πολιτών και στο πρόσωπο του Νίκου Χριστοδουλίδη η κοινωνία βρίσκει ένα υποψήφιο που ενώνει και δεν διχάζει, ήταν η αναφορά του. Βρίσκει την ελπίδα, γιατί είναι ανεξαρτήτως, γιατί τα βάζει με το κατεστημένο, γιατί τα βάζει με πρόσωπα που ευθύνονται για αποφάσεις που έχουν βλάψει τη χώρα και έχουν πληγώσει τους πολίτες. Δεν εκφέρει διχαστικό λόγο. Και ναι, θέλουμε πρόεδρο που να μην έχει τη φήμη ότι όποιαν πέτρα σηκώσεις θα είναι από κάτω. Και ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι τίμιος, είναι καθαρός. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος παραδέχθηκε ότι υπήρξαν διαφωνίες στο παρελθόν με τον Νίκο Χριστοδουλίδη σε σημαντικά ζητήματα, προσθέτοντας ότι το κόμμα του διατηρεί την ανεξαρτησία του και το δικαίωμα διαφορετικής προσέγγισης σε σωρία ζητημάτων είτε πριν είτε μετά τις προεδρικές. Το Δημοκρατικό Κόμμα θα πρέπει να κάνει την υπέρβαση για να στηρίξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Θα πρέπει να παραμερίσουμε διαφωνίες του παρελθόντος για να επικεντρωθούμε σε αυτά που μας ενώνουν για το μέλλον. Μιλώντας σε προσωπικό, όπως είπε, επίπεδο, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που ο ίδιος στηρίζει τον Νίκο Χριστοδουλίδη είναι τα γεγονότα στο Κραμοντανά, όταν, όπως είπε, κάποιοι είτε πίεζαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη να δεχθεί και άλλες υποχωρήσεις, άλλοι έκαναν τον Πόντιο Πιλάτο και άλλοι με τα μανίας προσπαθούσαν να του τραβήξουν το χαλί κάτω από τα πόδια. Μόνο ένας από το σύνολο της διαπραγματευτικής ομάδας και ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας στήριξαν τότε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην αποδεχθεί τίποτα λιγότερο από το μηδέν στρατό και μηδέν εγγύησης. Παρέμεινα στο πλευρό του και έμπρακτα στήριξαν τον Νίκο Αναστασιάδη. Δύο πολιτικοί επέμεναν μέχρι τέλους. Ο ένας ήταν ο Νίκος ο Κοτσιάς, ο άλλος ήταν ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην θετική γραπτή απάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη στο περίγραμμα θέσεων που το Δίκο του παρουσίασε στις επαφές που προηγήθηκαν μεταξύ των δύο πλευρών και αφορούν μεταξύ άλλων την αλλαγή της τακτικής και στρατηγικής στο Κυπριακό, αλλά όχι την βασιλίσεις, την διαχείριση του μεταναστευτικού με την ίδρυση Υφυπουργείου Μετανάστευσης, την οικονομική κρίση, την αγροτική πολιτική και τον πολιτισμό. Ο στόχος που εμείς είχαμε θέσει να πετύχουμε την αλλαγή που επιζητεί η κοινωνία, επιτυχάνεται μέσα από τις προγραμματικές μας θέσεις, οι οποίες μαζί με τις θέσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη θα αποτελούν το προεκλογικό του πρόγραμμα. Διατυπώνοντας ευχαριστίες για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε γραπτή δήλωση εκφράζει την σιγουριά ότι η απόφαση του Δίκο υπηρετεί την ανάγκη για υπερβάσεις πέραν από κομματικές διαχωριστικές γραμμές, όπως και την ανάγκη σύνθεσης ιδεών και απόψεων μακριά από παραδοσιακές πρακτικές και προσεγγίσεις του παρελθόντος. Συνεχίζουμε την προσπάθεια με ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες. Προς κάθε οργανωμένο σύνολο, προς κάθε κοινωνική και πολιτική ομάδα, προς κάθε ανέντακτο πολίτη, προς κάθε νέο ψηφοφόρο, προς όλους όσοι ασπάζονται την έντονη μας πεποίθηση ότι μαζί, ενωμένοι, παρά τις τυχόν διαφορετικές μας αφετηρίες, θα πρέπει να εργαστούμε από κοινού ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της κοινωνίας. Η προσπάθεια που ξεκίνησε μέσα από την κοινωνία, από τους ίδιους τους συμπολίτες μας και έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο, συνεχίζεται με ιδιαίτερα αισιόδοξη δυναμική, καταλήγει ο Νίκος Χριστοδουλίδης.